Μήνυμα ότι η Ελλάδα θα φυλάει πάντα τα σύνορά της από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη. Είπε ότι η Άγκυρα έχει περιθωριοποιηθεί από δική της επιλογή γιατί αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Σας το έχουμε πει και εμείς εδώ από το κανάλι σας ότι η Άγκυρα προσπαθεί να πολιτευτεί σαν υπερδύναμη. Θέλει να είναι υπερδύναμη χωρίς όμως να είναι. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ακροβατώντας την κόψη του ξηραφιού ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, κινδυνεύει να συνθλιβεί από τις πραγματικές υπερδυνάμεις. Λίγο να μετατοπιστεί περαιτέρω προς Ανατολάς, κινδυνεύει από την Αμερική, ενώ προς Δυσμάς, αν προσπαθήσει να επανακάμψει, κινδυνεύει από τη Μόσχα. Σε κάθε περίπτωση, ο Νότης Μηταράκης αναφέρει το γεγονός ότι είναι η μόνη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία που δεν έβαλε κυρώσεις στον επιτιθέμενο εκεί στην Ανατολική Ευρώπη και μπλοκάρει αυτή τη στιγμή την ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, χώρες απαραίτητες για την ενίσχυση της συμμαχίας. Αυτή η στάση της Άγκυρας την απομονώνει σε ένα διεθνές περιβάλλον την ίδια στιγμή που η χώρα μας, η Ελλάδα, παρουσιάζεται σαν ισχυρός σύμμαχος. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ο Υπουργός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένταση με την Άγκυρα στον Εύρο και τα νησιά, η χώρα μας όμως έχει αποδείξει ότι μπορεί να φυλάει τα σύνορά της. Ενδεικτικά ανέφερε ότι το 2019 είχαμε 72.000 αφίξεις, πέρυσι μόνο 8.500 και φέτος το πρώτο τετράμινο είμαστε στις 3.900. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν είπε ότι η χώρα μας ενισχύει τα σύνορά της στον Εύρο, ο παλιός φράχτης ήταν 15 χιλιόμετρα, προσθέθηκαν 25 χιλιόμετρα επί κυβέρνηση Μητσοτάκη και ξεκινάμε τώρα να προσθέσουμε άλλα 80 χιλιόμετρα με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ώστε να υπάρχει ένας πλήρης φράχτης. Παράλληλα, το ελληνικό λιμενικό έχει ενισχυθεί με σκάφη ανοιχτής θαλάσσης τα οποία έχουν όλη την τεχνολογία η οποία χρειάζεται για να μπορούν να αποτρέπουν νόμιμα τις απόπειρες εισόδου στη χώρα. Επεσήμανε επίσης ότι εμείς φυλάμε τα σύνορά μας, βλέπουμε την αντιπολίτευση να κατακρίνει τα σώματα ασφαλείας και την Ευρωπαϊκή Αριστερά να αναπαράγει την τουρκική προπαγάνδα περί δήθεν παράνομων επαναπροωθήσεων. Η Ελλάδα θα φυλάτει πάντα τα σύνορά της με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Για την ερώτηση αν φοβάται θερμό καλοκαίρι, ερώτημα και θέμα που ασχολούμαστε διαρκώς από το κανάλι σας αυτόν τον καιρό, ο Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι έχουμε ξαναπεράσει ξανά τέτοια ένταση και την έχουμε αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα. Η δημιουργία έντασης στο Αιγαίο δεν κάνει καλό σε κανέναν, από εκεί και πέρα όμως η χώρα μας ξέρει πώς να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. Έκλεισε υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάς έχει επενδύσει στον εξοπλισμό, στον αέρα και στη θάλασσα και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε υβριδική απειλή. Αυτά με πληροφορίες από τον Sky. Θερμές ευχαριστίες που μας παρακολουθείτε. Να είστε όλοι καλά. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας αδέσμευτο και ανεξάρτητο βήμα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής σε όλους.